πολιτική πλατφόρμα την οποία αγωνιζόταν και σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πέρα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κοίταξε να δείτε. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια κρίση που ήταν πρωτόγονη για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ και ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου παρέλαβε μια καυτή πατάτα στα χέρια του. Η αλήθεια είναι ότι η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται στην καταστροφική φοιτεία του Καραμαλίτου από το 2004 μέχρι το 2009. Και η αλήθεια είναι, όπως είπατε κι εσείς, ότι η εθνική στρατηγική η οποία διαμόρφωσε το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την επίλυση της κρίσης με το λιγότερο δυνατό κόστος, τόσο για τη χώρα, αλλά τόσο και για τους Έλληνες πολίτες, είναι αυτή που όντως, όπως αναφέρετε κι εσείς, ασπάστηκε πλήρως ο Σαμαράς. Και πλέον βλέπετε ότι την ακολουθεί κατά γράμμα και ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους ανέλεγχους. Το θέμα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ αρνείται τον Γιώργο Παπανδρέου. Εμείς νομίζω ότι θα τα ξεπεράσαμε. Πέρασαμε μια πολύ δύσκολη στιγμή το Γενάρη του 2015. Υπήρξε μια διάσπαση σε επίπεδο βάσης και πλέον δουλεύουμε έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να υπάρξει ένα τέλος σε αυτή την αρνητική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μια πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων σε επίπεδο και σε επίπεδο βάσης και δυστυχώς είναι κάτι που την απολαμβάνουμε. Εμείς όμως δεν ανήκουμε σε αυτούς. Και γι' αυτό προσπαθούμε και γι' αυτό παλεύουμε. Παλεύουμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πολιτική πρόταση η οποία θα κατοχυρώσει μια νέα αυθεντική σχέση με την κοινωνία και πραγματικά θα δημιουργήσει ένα νέο προοδευτικό φορέα με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Όχι στο όνομα της εξουσίας, αλλά στο όνομα μιας καλύτερης προοπτικής για τους Έλληνες πολίτες, μια καλύτερης προοπτικής για την νέα γενιά αυτής της χώρας, μια καλύτερης προοπτικής για την ίδια τη χώρα. Με αυτά που μας λέτε, προφανώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να ξεφύγετε από τις προσωπολατρίες και τις προσωπολαγνίες και στο νέο πολιτικό σχηματισμό να προχωρήσετε σε μια ηγεσία η οποία δεν θα έχει βαρύδια, δεν θα έχει αυτό το για τον λαό το βαρύ παρελθόν. Το εγχείρημα για την ανασυγκρότηση του χώρου και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, όπως ανέφερε και η πρόσωπος της ΔΜΑΡ, δεν αποτελεί την παρηγοριά της εκάστοτε αιματοδοξίας, ούτε αποτελεί όχημα για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες κάποιων μεγάλων σχημών. Αυτά δεν πλέον περπατάνε. Και δεν μπορεί να γίνουν ανεκτά από τη βάση του κόσμου, από τη βάση της παράταξης και γενικότερα και από ένα μεγάλο πλέον αριθμό στελεχών. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Όπως είχε πει, καταργήσαμε τον παλιό μας κακό μας εαυτό και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια νέα αυθεντική σχέση με τους Έλληνες πολίτες για να διαμορφώσουμε πραγματικά μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι στον ούτρενο φιλελευθερισμό του κ. Μητσοτάκη και στον πολιτικό τσαρλατανισμό του κ. Τσίπρα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν χαρακτηρίζεται μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ένα πολιτικό πρόγραμμα. Υπάρχει ένα χαρακτηρίζεται ένα πολιτικό τσαρλατανισμό. Σήμερα λέμε αυτά, αύριο λέμε εκείνα, παραμεθάριο θα πούμε κάτι άλλο και κάθε μέρα ανάλογα με το πώς μας βολεύει και το πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, θα διαμορφώνουμε μια συγκεκριμένη ρητορική στο όνομα πώς θα επιβιώσουμε εμείς. Αδιαφορώντας για το ότι τα μικρομεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας φτωχοποιούνται μέρα με την ημέρα, με το χειρότερο τρόπο. Μ' αρέσει που λέτε ότι θα έχετε ως πολιτικός φορέας λιγότερο οδυνηρά μέτρα και πρόγραμμα για το λαό. Όντως, από ό,τι φαίνεται, από την εμπειρία που συμβαίνεται, τα πιο βαριά μνημόνια και τα βαριότερα μέτρα, χωρίς βέβαια να μπούμε σε αυτή τη λογική, τα φέρνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κοινωνικά πακέτα τα μέτρων τα οποία εφάρμοσε μέσα από τα στελέχη το ΠΑΣΟΚ την περίοδο της έκτακτης κυβέρνησης, καταργήθηκαν όλα μια νυχτή στο όνομα ενός προγράμματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ούτε σε ένα ευρώ. Ούτε σε ένα ευρώ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καταργήθηκε στο όνομα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και δεν έχει εφαρμοστεί ένα ευρώ από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχει αποδειχθεί από την ιστορική εμπειρία και τα τελευταία 5 χρόνια ότι σε περιόδους δημοσιονομικού εκτροπιασμού, που όταν βρίσκεται ο κίνδυνος της κατάρρευσης της χώρας μέσα από τη χρεοκοπία, ο μόνος τρόπος είναι η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή. Το θέμα των κυβερνώντων είναι πώς θα προστατεύσουν τους αδυνάμους και θα δημορφώσουν ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο έτσι ώστε να τους προστατεύσουν στη μεταβατική αυτή δύσκολη περίοδο. Άμα κάτσουμε να κοστολογήσουμε τα κοινωνικά μέτρα που πέρασε το ΠΑΣΟΚ μέσα στην περίοδο της έκθεσης της κυβέρνησης, μέσα τα στελέχη του και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το ανεφάρμοστο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια τεράστια διαφορά. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Καμένο, η ληξιαρχική πράξη της κυβέρνησής του ήταν να πάει να αγοράσει σάπια αεροπλάνα 500 εκατομμύρια ευρώ αντί να δώσει τα κοινωνικά επιδόματα. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση αριστεράς που έχει μιλιταριστικές προτεραιότητες.
Εντάξει, και εσείς πήρατε υποβρύχια που γίνανε στην μία πλευρά. Τα υποβρύχια, από ό,τι ξέρω, είναι μια χαρά με στη θαλάσσα και είναι και πλήρως επιχειρησιακά. Τα επισκευάζανε. Εμείς την αυτοκριτική μας την κάναμε, δεν διεκδικήσαμε το αλάθητο του Πάπα. Δηλαδή, έχουμε κατά όπως είπα, καταργήσαμε το κακό μας αυτό και προχωράμε μπροστά. Με μια νέα κουλτούρα, με μια νέα πρακτική και θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το αποδείξουμε αυτό. Εσείς δηλαδή τώρα ως δημοκρατική συμπαράταξη. Τι διαφορετικό θα μπορούσατε να κάνετε στο ασφαλιστικό και το φορολογικό, έτσι συγκεκριμένα πράγματα. Τι διαφορετικό θα μπορούσατε να κάνετε. Να πούμε το εξής, ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο. Συμφωνήσαμε τότε που ψηφίσαμε. Όχι, για να το υιοθετήσουμε. Να πω κάτι. Το τι χρειάζεται ή δεν χρειάζεται για το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι και το αποτέλεσμα της μακράς αυτής περίοδου αβεβαιότητας στην οικονομία λόγω της διαπραγμάτευσης. Και η οποία βεβαιότητα δημιουργεί νέο θεσιακό κύκλο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση τρενάρει τη διαπραγμάτευση, αναγκάζεται να καταφύγει στα αποθεματικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης, μετά να μην πληρώνει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι σημαίνει. Περαιτέρω σπιράλη ύφεσης, ανεργίας ύφεσης στην οικονομία. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, όσο, επειδή ακριβώς τερνάρει τόσο πάρα πολύ, έχει χειροτερέψει τα δεδομένα. Βεβαίως. Επομένως, αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε πει τότε, πιθανό τώρα να μην μπορούμε να τα πούμε και στη νέα φάση. Ένα είναι σίγουρο όμως, ότι ποιος είναι ο στόχος σου. Ο στόχος σου είναι να ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να πούμε όχι στις πρόορες συνταξιδοτήσεις. Είναι ένας από τους λόγους. Πρέπει να αναμορφώσουμε το ασφαλιστικό σύστημα με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι δίκαιο και όχι πελατειακό. Στο φορολογικό. Δεν είναι ο κατρογγαλός, είναι δίκαιο το. Ναι, αλλά. Προτάσεις δεν είναι αυτό πάντως. Προτάσεις δεν είναι αυτό. Να σας απαντήσω αυτό. Το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με έλλειμμα 16 δις και το χρέος να τρέχει με την πλάτη στον τοίχο, κατέθεσε ένα ασφαλιστικό που δεν είχε αυτές τις μειώσεις συντάξεων και αυτό το χαρακτήρα. Το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που παρέλαβε πλεόνασμα καταθέτει ένα ασφαλιστικό με μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων και με πιο σκληρά και επώδυνα μέτρα. Το τι διαφορετικό έχει πρακτικό αντίκτυπο και έχει δείξει κάθε παράταξη πώς αντιλαμβάνεται τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Μου πηγαίνετε στις συγκρίσεις και εγώ δεν ζητήσω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω σήμερα, ως δημοκρατική συμπαράταξη, τι θα κάνατε, τι διαφορετικό θα κάνατε για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, τι μέτρα από αυτά που πήρε ο Κατρούγκαλος θα λέγατε όχι και αν ταυτόν τι άλλο θα βάζατε έτσι ώστε να το εγκρίνουν και αυτοί που βρίσκονται πάνω από εμάς. Αυτοί που έχουν το χρήμα. Σε έναν βαθμό θα πηγαίναμε σε μεγαλύτερη, κυρίως σε αναδιάθρωση των ταμείων, όχι τόσο πολύ σε δημοσιονομικά μέτρα. Και σε έναν δεύτερο βαθμό θα προσπαθούσαμε να διευρύνουμε τη φορολογική βάση, έτσι ώστε να μην, και να μειώσουμε την εισφοροδιαφυγή, έτσι ώστε οι ίδιοι να μην έχουν να σηκώνουν συνέχεια τα ίδια βάρη. Επιπλέον. Προτείνουμε τη δημιουργία τριών ταμείων. Όχι ενός ενίου ταμείου, το οποίο από ό,τι θα φανεί και στο μέλλον θα είναι κάτι εξαιρετικά δυσκίνητο και αναποτελεσματικό. Ένα ταμείο για τους δημοσίους υπαλλήλους, ένα ταμείο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ένα για τους αγρότες. Έτσι το ΟΓΑ. Λοιπόν, επομένως, μια σοβαρή διαφορά είναι αυτή. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Έχει σημασία. Το τι αναγκάζεσαι να κάνεις τώρα είναι το αποτέλεσμα του πώς χειρίστηκες τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι ο παρατεταμένος χρόνος της διαπραγμάτευσης οδήγησε την κατάσταση εδώ που την οδήγησε. Σε πολύ δεινή διαπραγματευτική θέση την ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα είναι τα τρία ταμεία, το άλλο είναι, είπαμε, οι πρόορες συντάξεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχει επιβαρύνει, δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πρέπει να πούμε αλήθειες. Το ασφαλιστικό δεν βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατάσταση εξαιτίας αυτού του 1,5 χρόνου. Δεν μιλάτε για τις μειωμένες συντάξεις, αλλά για τις πρόορες. Για τις πρόορες. Για το πότε θεμελιώνεις συνταξιδοτικά δικαιώματα και μπορείς να βγεις στη σύνταξη. Λοιπόν, επίσης είναι το ζήτημα της αναλογικότητας.
και της ισονομίας, υπάρχουν πολλά που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος εισφέρει στον εργασιακό του βιο, ναι, τι νομίζουμε εμείς, να υπάρχει μια ελάχιστη εθνική σύνταξη, η οποία θα προσαυξάνεται μετά το ποσό της σύνταξης, ανάλογα με τον εργασιακό βιο του πολίτη. Ένα χρόνο, δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε σίγουρα να υπάρχει μια εθνική σύνταξη, η οποία θα είναι για όλους η ίδια, και από εκεί πέρα να είναι αναλογικό το σύστημα, έτσι ώστε όποιος εισφέρει περισσότερα στον εργασιακό του βίο να δικαιούται και μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό. Ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα μάλλον. Έχουμε κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ.